Η αύξηση υπάρχει παντού, σε όλα τα προϊόντα και στην καθημερινότητά μας. Από το σούπερ μάρκετ, από τη λαϊκή. Δεν μιλάμε για λογαριασμούς βέβαια ή όλα τα υπόλοιπα. Απλά οι τιμές έχουν διπλάσιες. Επειδή έχει διπλασιαστεί η τιμή των καυσίμων σε όλη την περιοχή της Ελλάδος. Είναι πανάκριβη, πανάκριβη η λαϊκή. Η σύγκριση των τιμών με πριν λίγο καιρό, θα σας πω μόνο για τις πάνες που τις παίρνω από εδώ, από τα 7 ευρώ στα 12. Είναι μεγάλη σύγκριση και όντως είναι μεγάλη τιμή. Δεν μπορούσα να διαθέσω 12 ευρώ να πάρω τις πάνες και ζήτησα βοήθεια και τις παίρνω από εδώ. Right now in Haidari we have 200 houses without electricity and 1,200 families without food. It's like we are in medieval period. Come on. Είμαστε 4 γενιές κτηνοτρόφοι. Πιστεύω να τελειώσει αυτό το επάγγελμα αυτό στη δικιά μου τη γενιά. Τώρα δεν συγχυστώ το παιδί μου να κάτσει εδώ. Να γίνει κτηνοτρόφος. Να πάει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Some producers have also slaughtered a lot of their animals because the feed is so much more expensive. The milk is less, the cheese is less. This is how this whole problem finally impacts our company. Γιατί το πετρέλαιο το πληρώναμε, εγώ το πλήρωνα και 30 λεπτά και 40 λεπτά και τώρα έχει πάει 1,5 ευρώ. Αυτό το καέκι για να βγει, πρέπει να βγάζει την ημέρα από 300 ευρώ την ημέρα και πάνω. Τώρα δεν τα βγάζει αυτά τα λεφτά. Για να πάρω κι εγώ 50-60 ευρώ την ημέρα. Γι' αυτό αναγκάζομαι και το σταματώ και πάω με ροκάμα, δουλεύω με ροκάμα.